Σαμίνε Λούντεν, όπου βρίσκονται θαμμένοι δεκάδες δανείοι κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές, πατριώτες που πέσανε ηρωικά γιατί κόντρα στην πολιτική της αστικής τάξης και του παλατιού, αψηφώντας την τρομοκρατία, οργανώσανε αντίσταση ενάντια στο ναζιστικό κτίνος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα, 9η του Απρίλη του 1940, η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στη Δανία και την Νορβηγία. Ο δανέζικος στρατός βρέθηκε εντελώς απροετοίμαστος για να αντιμετωπίσει την εισβολή. Η δανέζικη κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον σοσιαλδημοκράτη Στάουνινγκ, σε συνεργασία με τα άλλα αστικά κόμματα και το παλάτι, επέλεξε τον δρόμο της συνεργασίας με τους Ναζί. Συστάθηκε έτσι κυβέρνηση συνεργασίας, που αποδέχθηκε όλες τις απαιτήσεις των Γερμανών, μεταξύ άλλων και να εκδώσουν ιδιώνυμο που απαγόρευε τη λειτουργία και τη δράση του ΚΚ και να συλλάβουν τους κομμουνιστές παραδίδοντάς τους κατακτητές. Από την πρώτη κιόλας μέρα άρχισε λαϊκή αντίσταση. Οι κομμουνιστές ιδρύσανε τη ΧΟΠΑ, κομμουνιστές Παρτιζάνι, το όνομα, που αργότερα μετονομάστηκε σε ΜΠΟΠΑ. Και είχε πραγματικά σπουδαία δράση αντάρτικου πόλεως, οργανώνοντας σαμποτάζ, βομβαρδισμούς και άλλες πολεμικές ενέργειες ενάντια στο κατακτητή. Τον Ιούνιο του 1941, οι Γερμανοί υπέβαλαν έτοιμα στην δανέζικη κυβέρνηση να απαγορεύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Δανίας, να συλλάβει και να φυλακίσει όλα τα στελέχη του κόμματος, πολλοί εκ των οποίων στάλθηκαν και στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου βασανίστηκαν ή εκτελέστηκαν. 82 χρόνια μετά, και παρά την απέτηση των κομμουνιστών και του εργατικού λαϊκού κινήματος, το δανέζικο αστικό κράτος δεν έχει αναθεωρήσει ακόμα αυτή την άθλια απόφαση, αυτή την αντικομμουνιστική απόφαση. Παράλληλα, θεωρεί εθνικούς προδότες τους Δανούς, μαχητές, τους Δανούς κομμουνιστές που πήγανε εθελοντές στις ερυθρές ταξιαρχίες στον Ισπανικό εμφύλιο, με βάση τα στοιχεία εκτιμάμε ότι αυτοί είναι 550 μαχητές, και μετέπειτα γυρίσαν από την Ισπανία, οργανώνοντας την αντίσταση στη Δανία ενάντια στους Ναζί. Στο μεγαλειώδη αυτό αγώνα, καθοριστική ήταν η συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης, η προσφορά του λαού της, του Σοβιετικού κράτους και του θρυλικού κόκκινου στρατού. Ακόμα, μέχρι και σήμερα, ο Σύλλογος Αντιστασιακών και Απογόνων έχει έτοιμα την αναγνώριση της αντίστασης και τη δημόσια καταδίκη του απαράδεκτου νόμου περί διονύμου. Μετά τη λήξη του πολέμου, τα φέρετρα των 106 εκτελεσμένων μαχητών συγκεντρώθηκαν στην αρένα Υπασίας πίσω από το κάστρο Κρίστιανσμπουργκ. Το πάρκο που είμαστε σήμερα εδώ χτίστηκε με ευθύνη της δανέζικης κυβέρνησης 5 χρόνια μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ολοκληρώθηκε στις 5 του Μάη του 1950. Στο χώρο σήμερα θα περάσουμε από τρία σημεία. Το πρώτο είναι ο τείχος μνήμης πίσω μας. Το δεύτερο είναι το κεντρικό μνημείο με τους τάφους των μαχητών. Και το τρίτο είναι και ο ιστορικός τόπος εκτελέσεων από την πίσω πλευρά, στον οποίο θα γίνει και κατάθεση λουλουδιών.